Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, είναι στραμμένο αυτές τις ημέρες το βλέμμα όλης της Ευρώπης. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε έναν επιπλέον λόγο, αφού είναι πολλοί Έλληνες που ζουν, σπουδάζουν ή εργάζονται εκεί. Την ίδια στιγμή, μεγάλος προβληματισμός και για το τι μελιγενέστε με τις εμπορικές συμφωνίες. Άμα θέλουμε να βρούμε δουλειά και αυτά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βασικά, πιο πολύ στο τι θα χρειάζεται, άμα θα χρειαζόμαστε βίζα, τι θα γίνει μετά που θα αποφοιτήσουμε, ας πούμε, άμα θα υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια που θα πρέπει να κάνουμε. Την ίδια γωνία με την Ιωάννα μοιράζονται και περίπου 10.000 Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρόλο που είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο από τη Βρετανική κυβέρνηση ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει μια ανησυχία μεταξύ των Ελλήνων. Η Αγγλίδα πρέσβης Kate Smith διαβεβαιώνει ότι οι φοιτητές θα μπορούν να μείνουν στη χώρα χωρίς καμία αλλαγή, ενώ για το διδακτικό έτος 2020-2021 δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τα δίδακτρα και τα δάνεια που παίρνουν. Οφείλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τους υπηκόους του που διαμένουν στην Ελλάδα ότι θα προωθήσουμε όλες εκείνες απαιτούμενες ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την καθημερινότητα και την προοπτική τους. Οι επιχειρηματικοί φορείς, κυρίως οι εισαγωγικοί και οι εξαγωγικοί, κάνουν λόγο για μια μεταβατική περίοδο 11 μηνών, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, για να φανούν οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Μεγάλη Βρετανία. Δύο είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις του Brexit για την Ελλάδα. Πρώτον, ότι θα μειωθούν οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της υποτίμησης της στερλίνας. Και δεύτερον, ότι θα επηρεαστεί η διαδικασία παραμονής των Ελλήνων στη χώρα. Το εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών είναι περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, οι εισαγωγές καλύπτουν περίπου 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εξαγωγές 1 δισεκατομμύριο. Το 34% των εξαγωγών μας στη Μεγάλη Βρετανία καλύπτουν αγροτοδιατροφικά προϊόντα, δηλαδή γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά. Μεγάλη Βρετανία, μετά το Brexit, μπαίνει σε καθεστώς τρίτης χώρας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κάνουμε εισαγωγές, θα πρέπει να καταβάλουμε και το ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Έτσι λοιπόν, όλοι εμείς εισαγωγείς αναγκαστικά θα προτιμούμε αντίστοιχα κοινοτικά προϊόντα εις βάρος των Βρετανικών. Προσέξτε τι συμβαίνει στον τουρισμό. 2,5 εκατομμύρια Βρετανοί επισκέπτες κάθε χρόνο αφήνουν στη χώρα μας 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ξεκινάει πλέον μια περίοδος 11 μηνών, όπου όλοι θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση και να επέλθει μια συμφωνία στα εμπορικά εκκρεμή θέματα.